Πατρί και Υιού Κράτος. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μας αξίωσε ο Θεός και φέτος εδώ, στο διοικητικό αυτό κέντρο της περιφερίας μας, του λόγου μας θα έλεγα, όπως ξέρει ο κύριος Αντεπιτριάτης, διότι ο νομός είναι πιο κανονική λέξη και ιστορική λέξη, διότι έτσι λεγόταν η περιφέρεια μας, ο νομός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρότεινε να υπακούσουμε στο τι λέγει το κράτος, σε αυτά που πρέπει να υπακούμε και το κράτος πρέπει να προσπαθεί να υπακούει σε ό,τι λέγει η Εκκλησία. Διότι εδώ στην πατρίδα μας έχουμε συναλληλία μεταξύ κράτους και Εκκλησίας. Δηλαδή είμαστε σε δύο ευθείες γραμμές, συμπορεύονται αλλά δεν συγκρούονται. Αυτή είναι το ελληνικό κράτος. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν ξέρουμε όμως το Θεό. Εφέτος ο αγαπητός ο Περιφερειάρχης κανόνισε να κάνουμε και αγιασμό. Και έτσι λοιπόν κάναμε δύο ακολουθίες. Μία τον μικρό αγιασμό να φωτιστούν εδώ όλοι οι ενικούντες, οι εργαζόμενοι στην περιφέρεια από τον Περιφερειάρχη μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, να καθαγιαστεί ολόκληρο εδώ το οίκημα, να ζητήσουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού και κόψουμε και την πίτα. Κάνουμε και άλλη ακολουθία τη σκοπή τη Βασιλότητα. Ήρθεστε σχεδόν σε τα περισσότερα μέρη, όπου υπάρχουν έστω και λίγοι χριστιανοί, να κόβεται στην αρχή του έτους η πίτα, η Βασιλότητα, όπως λέμε. Έτσι και εμείς πολύ περισσότερο στην πατρίδα μας, που είναι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων. Το 96% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και επομένως κάνουμε και την υποφή της Βασιλότητας και όλες τις αγιαστικές χάρες της που βλέπει η Αγία μας Εκκλησία. Να σας ευχηθεί όλους σας, πρώτον από τον Περιφερειάρχη, δεύτερον από όλους τους ευρωτέρους υπαλλήλους, από όλους τους υπαλλήλους και από τον τελευταίο ακόμη, ευλογημένο να είναι ο καινούργιος χρόνος, καρποφόρο, δυναμικό, και εσείς που είστε καλών έργων, είπε ο Απόστολος Προλίγου, καλών έργων προείσταστε. Δηλαδή, εσείς κύριε Αντιπρόεδρε, προείσταστε εδώ καλών έργων. Να φροντίσετε για όλη την περιφέρεια για να οφειληθεί ο λαός του Θεού. Διότι αν δεν δείχνουμε υπάρξεις ζωντανέ, δεν θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, και έτσι να μας φωτίζει ο Θεός, το νέο έτος να είναι ευλογημένο, καρποφόρο, δυναμικό και να δούμε από λιγότερες δοκιμασίες το έτος αυτό και να δούμε και καλύτερες ημέρες από πάσης πλευράς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότητο για τον αγιασμό που έκανε στην Περιφερειακή Νότα Φλόρινας. Για μας είναι χαρά και τιμή η παρουσία του στην Περιφερειακή Ενότητα σε μια δύσκολη περίοδο για την χώρα. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας και να επιτελέσουμε όσο γίνεται καλύτερα το καθήκον μας απέναντι στους πολίτες. Θεωρώ ότι η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά όχι τόσο καλή γενικότερα, όχι ότι υπήρχε ευθύνη των υπηρεσιών, αλλά γενικά ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη λόγω και των πολλών αλλαγών που υπήρχαν στην νομοθεσία, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα τόσο στην εκτέλεση των έργων, αλλά και γενικότερα στην πορεία της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά και με τον αγιασμό τον οποίο κάναμε θα είναι πολύ δημιουργική, γιατί είναι μια χρονιά κρίσης για το έργο που έχει να κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Και πιστεύω με τη δική σας τη βοήθεια, γιατί ξέρω ότι σχεδόν όλοι σας επιτελείτε στο ακέραντο καθήκον σας απέναντι στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το σχέδιο το οποίο έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια και στο τέλος τα ωφέλη που θα προκύψουν για την κοινωνία της Φλόρινας και για τον λαό
να είναι πολλαπλά. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε υγεία, εσείς η οικογένειά σας, και με τη βοήθεια του Θεού να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στο καθήκον που έχουμε αναλάβει. Όσον αφορά τώρα τα διαδικαστικά, θα υπάρχει μια κλιματική επιταγή σε αυτόν που θα τύγει το φλουρί και 3 μέρες άδεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά και υγεία. Να πούνε 2 λόγια από την Περιφερειάρχη του κ. Γέρου και η υπόλοιπη Περιφερειακή Σύμβουλος. Χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά, να είστε γεροί εσείς, πάνω απ' όλα γεροί πρέπει να είστε, και εσείς και οι οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Εύχομαι το 2018 να είναι καλύτερο έτος από το 2017 σε όλα τα επίπεδα. Και σε προσωπικό επίπεδο, και σε οικονομικό, και σε κοινωνικό. Χρόνια πολλά λοιπόν και να είστε γεροί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι Κυριακή χρόνια πολλά είναι Κυριακή που βγαίνει εύκολα μέσα στην καρδιά μας. Όσον αφορά στους επόμενους 12 μήνες που έχουμε, πιστεύω ότι θα είναι 12 δύσκολοι μήνες. Η μόνη ευχή που μπορούμε και ελπίδα που μπορούμε να έχουμε και να πούμε είναι ότι όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να ευχηθώ τα χρόνια να μην είναι μόνο πολλά, αλλά να είναι και καλά και δημιουργικά. Να ευχηθώ υγεία ατομική και οικογενειακή στο καθένα σας. Και όταν του χρόνου θα κάνουμε πάλι τον απολογισμό του 2018, να βρούμε πολύ περισσότερα θετικά από όσα αρνητικά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και από μένα. Θέλω να ευχηθώ υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας ότι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, η μείωση της ανεργίας, η αναβάθμιση των υποδομών, όπως έχει ξεκινήσει η Περιφερειακή Αρχή και βάζει σε σειρά πράγματα, πρέπει όμως να υπάρχει και μια πολιτική βούληση, μια κατεύθυνση και μια κατεύθυνση και των πολιτών και της κυβέρνησης, ώστε πραγματικά να πάρει η περιοχή τη θέση που της αξίζει, να μην καταγράφει 37% ανεργία, να εκτείνει πραγματικά επίλυση των Δυτικών Βαλκανίων, μια προσπάθεια που έχει επιτελέσει σε συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφέρειο του Στέφανο τον Πύρο με το Πνευματικό με την άλλη την ιδιότητά μου. Λοιπόν, την οποία αυτή η χρονιά, κύριε Αντιπεριφέρειο, πρέπει να είναι μια χρονιά η οποία θα μπουν σε σειρά πράγματα. Επιτέλους θα αποκατασταθούν οι αδικίες σε αυτή την περιοχή, διαχρονικά οι αδικίες που έχουν γίνει, ώστε πραγματικά να πάρουμε τη θέση και το ρόλο που αξίζει τόσο στην τοπική κοινωνία, στην παρελλαδική αλλά και στην παγκόσμια. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία. Νομίζω ότι με τη δική σας τη βοήθεια και τη στήριξη θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε στο ακέραιο το καθήκον μας απέναντι στους πολίτες. Και πιστεύω ότι το 2018 με τη βοήθεια του Θεού και του σεβασμιού του να είναι πράγματι δημιουργικό για όλη τη Φλόριντα, για τους ανθρώπους αυτούς που ζουν εδώ σε αυτή την ακριτική περιοχή, γιατί αξίζουν μια καλύτερη τύχη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.